ξεκίνησε ως μια πρωτότυπη ιδέα της σύνδεσης με κοινή νόρμα όλων των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Μέχρι το 1995, κυρίως πρόσβαση, ήταν από 4 αμερικανικά πανεπιστήμια και από τον Αμερικανικό στρατό. Από το 1995 και μετά, τον Αύγουστο συγκεκριμένα, το διαδίκτυο ουσιαστικά μπήκε στο Nasdaq. Οπότε, με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, με τις γρήγορες και όλο και αυξανόμενες συνδέσεις, ταχύτητα σύνδεσης, έχουμε φτάσει τη δεδομένη χρονική στιγμή να έχει εξαπλωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο και το 2012 το Μάρτιο, περίπου το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή 2.350.000.000 άνθρωποι αυτού του πλανήτη, είναι χρήστες αυτού του εκπληκτικού μέσου, το οποίο έχει αλλάξει σε ένα μεγάλο βαθμό τον τρόπο που ζούμε, τον τρόπο που θα ζήσουμε στο μέλλον, γιατί στο διαδίκτυο θα πρέπει, όταν μιλάμε για το διαδίκτυο, να σκεφτόμαστε με όρους μέλλοντος. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι χρειάζεται μια τηλεφωνική σύνδεση, χρειάζεται ένας υπολογιστής για οικιακή χρήση με σταθερή σύνδεση ή ένα έξυπνο τηλέφωνο, smartphone τα λεγόμενα, τα οποία μπορούν να έχουν σύνδεση κινητού. Αυτό διευκολύνει πάρα πολύ τους χρήστες. Η τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών αναπτύσσεται ταχύτατα, καινούργιες εφαρμογές και όλα αυτά επιδρούν με έναν τρόπο στην ανθρώπινη ζωή. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν νοείται μέλλον για τον σύγχρονο άνθρωπο χωρίς τη χρήση του ίντερνετ στο μέλλον. Όλες οι πληρωμές, όλες οι δημόσιες υπηρεσίες θα λειτουργούν κάτω από τη σκέπη του διαδικτύου. Όλα θα γίνονται από εκεί, η εκπαίδευση θα γίνει σε μεγάλο βαθμό μέσα στο διαδίκτυο και όλα αυτά φέρουν μεταβολές που η σύγχρονη κοινωνία, εγώ θα την έλεγα μια μεταβατική κοινωνία στην ψηφιακή εποχή, είναι αυτά τα χρόνια που διανύουμε εμείς σήμερα, προσπαθώντας να ενσωματώσουμε όλες αυτές τις νέες τεχνολογίες με έναν τρόπο ορθολογικό, γιατί η νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξή τους έφεραν αρκετά θετικά πράγματα, τα οποία όλοι τα βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Παρόλα αυτά όμως, σε ένα βαθμό, τα τελευταία 10-15 χρόνια, αρχίζουν κάποιοι ερευνητές, και εγώ με την ερευνητική μου ομάδα μέσα σε αυτούς, να ψάχνουμε κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη συμπεριφορά και στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Μία από αυτές, τα τελευταία χρόνια, αρχίζει να απασχολεί και την ελληνική κοινωνία, προβάλλεται από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τηλεόραση, τα ραδιόφωνα, από το ίντερνετ, είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο. Ο εθισμός στο διαδίκτυο, αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα και στη χώρα μας. Η μελέτη του φαινομένου ξεκίνησε από το 2008 για την Ελλάδα, σε ένα δείγμα 2.500 παιδιών από την περιοχή της Θεσσαλίας, εδώ που γίνεται η συνέντευξη σήμερα, και φαίνεται ότι μεταξύ των χρηστών του ίντερνετ το 8,2% είναι εθισμένοι στο διαδίκτυο. Αυτό. Δηλαδή εμφανίζουν συμπτωματολογία. Για να μπει διάγνωση θα πρέπει να γίνει μια κλινική σε ένα δεύτερο χρόνο, μια κλινική συνέντευξη για να δούμε άλλα προβλήματα. Από εκεί και πέρα άρχισε να εξαπλώνεται η μελέτη του φαινομένου σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πρόσφατη έρευνα του Ντάρκη, του καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα της Σουηδίας, μελετήθηκαν 12.000 παιδιά, 1.000 παιδιά από 12 ευρωπαϊκές χώρες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η ίδια με τη δική μας έρευνα του 2008. Η έρευνα αυτή έδειξε ότι έχουμε ένα ποσοστό 5,2% εθισμένων εφήβων 12-18 ετών στην Ευρώπη. Η Ελλάδα, με τα δεδομένα του 8, είναι αυτή τη στιγμή η πρώτη χώρα με τα υψηλότερα ποσοστά. Μελέτες μας μεταγενέστερες μετά το 2008, μία απογραφική έρευνα του 2012, στην ΚΟ, σε δείγμα 2.000 παιδιών, μελετήθηκαν για 2 χρόνια σε ακριτική ελληνική περιοχή. Εκεί φαίνεται ότι έχουμε
στην πρώιμη και όψιμη εφηβεία ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 11% μέχρι 16% η τελευταία μέτρηση του 2012. Αυτό δημοσιεύθηκε στο επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας 3 μήνες πριν. Άρα όλα τα δεδομένα αυτά έχουν μία επιστημονική τεκμηρίωση που αναφέρω και μία ιδιαίτερη επιστημονική βαρύτητα. Ο εθισμός στο διαδίκτυο από τι χαρακτηρίζεται? Χαρακτηρίζεται καταρχήν από μία εξειδανίκευση του μέσου. Επίσης χαρακτηρίζεται από μία μονομανία στη χρήση. Δηλαδή ο έφηβος, ο εθισμένος, γιατί για αυτή την ηλικία αρχίζει ο εθισμός, ξεκινά, είναι η πρώτη του σκέψη το να μπω στο ίντερνετ για να πλοηγηθώ στη δραστηριότητα που εκείνος προτιμά. Θα μιλήσουμε ποιες μπορεί να είναι αυτές, οι εθιστικές ας πούμε δραστηριότητες. Από εκεί και μετά και είναι και η τελευταία του σκέψη πριν πέσει για ύπνο το βράδυ. Επίσης, χρειάζεται όλο και περισσότερο χρόνο προκειμένου να νιώσει την ίδια εφορία και την ίδια ικανοποίηση που ένιωθε με τις πρώτες διαδικτυακές του συνδέσεις. Αυτό σχετίζεται, πλέον υπάρχουν οι έρευνες που δείχνουν την νευροβιολογική προσέγγιση του εθισμού στο διαδίκτυο, κυρίως η έρευνα σε αυτό το νευροβιολογικό επίπεδο της σχέσης του συμπεριφορικού εθισμού με τι μεταβολές ορμονών έχουμε στον εγκέφαλό μας, κυρίως δείχνει μια αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης μετά την διεγερτική, θα λέγαμε, διαδικτυακή δραστηριότητα. Κυρίως οι έρευνες προέρχονται από ανατολικές χώρες, Νότιος Κορέα, Κίνα, είναι οι χώρες οι οποίες στη δεδομένη χρονική στιγμή αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα εθισμού. Σκεφτείτε ότι η Νότιος Κορέα είναι τεχνολογικά πολύ προηγμένη χώρα. Το μοντέλο αυτό θα έρθει στην Ελλάδα σε 10 χρόνια. Άρα αξίζει να σκεφτούμε ότι αν αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ψηλά ποσοστά στην Ευρώπη, στον εθισμό στο διαδίκτυο, που προσεγγίζουν τα ποσοστά ασιατικών χωρών, όπως η Νότιος Κορέα για παράδειγμα, σκεφτείτε τι θα γίνει σε μια έξαρση της τεχνολογικής ανάπτυξης που θα έρθει στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια.